Οι περικοπέ των δαπανών στην παιδεία και η μείωση των κονδυλίων για τι επιτροπέ εξακολουθεί να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και πολλά βιβλία δεν έχουν φτάσει ακόμη στα σχολεία, με αποτέλεσμα οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και οι δήμοι να υπομίζονται το κόστο των φωτοτυπιών, αλλά και οι μαθητέ να διδάσκονται ακόμη από τι φωτοτυπίε. Το φαινόμενο παρατηρείται και σε σχολεία τη Φθιώτιδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο τη ΕΛΜΕ, που επισημαίνει ότι παρά τι δεσμεύσει τη Υπουργού Παιδείας, δεν έχει ολοκληρωθεί ή αποστολή βιβλίων στα σχολεία και κάποιοι οφείλουν να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Περιμένουμε. Στα ρωτάς σε όλα τα σχολεία δηλαδή. Όχι, όχι. Υπάρχουν κενά τα οποία τα λύνουν αρ αρκετές φορές οι σύλλογοι γονέων και δεμόνων ή οι δήμοι πληρώνοντας ουσιαστικά εξτρά λεφτά από την τσέπη του για να μπορέσουν τα παιδιά να... και κυρίως το λύκειο να... Με φωτοτυπίες δηλαδή. Με φωτοτυπίες. Ναι. Οργανισμό εκδόσεων διδακτικών φωτοτυπίων. Μα ναι. είναι ε, πιθανότατα επειδή καταλαβαίνουμε λίγο παραπάνω κάποια πράγματα, α πούμε, σε σχέση βλέποντα το περιβάλλον από τα παιδιά είναι ε, σε άσχημη κατάσταση. Υπάρχει ένα αναβρασμό, βουβό πιθανότατα, αλλά κάποια στιγμή θα σκάσει. Αλλά και τα ίδια τα παιδιά αρχίζουν να αντιδράνε, βλέπουν ε, πού πάει το πράγμα, βλέπουν τι του ετοιμάζουν, βλέπουν το μέλλον του δηλαδή, ότι είναι μαύρο. Και, από ό,τι είδα και από χτε από κάποιε πρωτοβουλίε μαθητών απομόνοντο να διοργανώσουν ένα συλλαλητήριο τιμώντα του μαθητή του, αλλά παράλληλα να βάλουν και θέματα παιδεία. Ε, υπάρχει μια α, μαγιά, μια προδιάθεση, να το πούμε έτσι, σε, σε, στα παιδιά να αντιδράσουν στο μέλλον που τους ετοιμάζουν.